Έχασε το γιο της με ένα βίαιο και αποτρόπαιο τρόπο. Όμως οι γονείς του Άλκη δεν κρατούν κακία και με την ευχή ο γιος τους να είναι το τελευταίο θύμα οπαδικής βίας, αποδέχθηκαν την πρόταση της εκπομπής μας να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά για αυτούς που έχουν την ανάγκη μας. Θέλω να τα χρήματα να δοθούν σε έναν σύλλογο της Βέρειας, με έρημνα ατόμων, με αυτισμό, μάμα, σύλλογος μάμα, για όσους δεν ξέρουν, είναι οι μανούλες, οι οποίες μεγαλώνουν παιδιά με αυτισμό. Ο Στρατής Λιμνιός ξεναγήθηκε στους χώρους του οργανισμού Μαμά, της Μέριμνας Ατόμων με Αυτισμό. Ένα χώρο που ιδρύθηκε για να νιώσουν την αγάπη και τη θαλπορή τα ξεχωριστά αυτά παιδιά. Ένα χώρο που η μητέρα του Άλκη επισκεπτόταν συχνά ως εθελόντρια. 9 ημέρες χωρίς τον Άλκη, αλλά πάντα κοντά στον συνάνθρωπο, κοντά στο σύλλογο Μαμά, στον οποίο συμμετέχω κι εγώ ως εθελόντρια στις δράσεις και στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με σκοπό να γίνουν αποδεκτά και να ενταχθούν μέσα στην κοινωνία τα διαφορετικά παιδιά. Αυτό σίγουρα θα το επιθυμούσε και ο Αλκιβιάδης μου. Δεν είσαι μόνη σου εδώ πέρα, γιατί έχεις παρέα μία γλυκύτατη κυρία, η οποία είναι φίλη σου, καρδιά σου, κρατά το χέρι από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε σε αυτόν τον υπέροχο φιλόξενο χώρο. Έτσι είναι, και εγώ τις βοήθησα με όλες τις δυνάμεις που είχα και θα ξεκολουθώ να τις βοηθώ. Είναι η πρόεδρος του συλλόγου, ναι, να πούμε, η κυρία Ελένη Γεωργιάδου. Θέλω να ευχαριστήσω τη Μελίνα, τον Άλκη, όλη την οικογένεια, για αυτή τη δύναμη ψυχής που έχουν, γιατί δεν το έχουν πολύ αυτό. Ο γιος της, ο Άλκης, είναι ένας άγγελος στον ουρανό αυτή τη στιγμή. Και βοηθάει τα δικά μας τα παιδιά, που εμείς τους θεωρούμε αγγέλους επί γης. Αυτό το μήνυμα. Στόχος να αγοραστεί ένα μίνι βαν για την πιο εύκολη μεταφορά των παιδιών. Στην πρωταρχική ανάγκη μας είναι ένα μέσο μεταφοράς των παιδιών μας. Από ένα μικρό ένα μίνι βαν εννιαθέσιο να μεταφέρει τα παιδιά στις δραστηριότητες του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης. Όμως η πρόεδρος του οργανισμού φύλαξε για το τέλος και μία έκπληξη για τη μητέρα του Άλκη. Θέλω να πω στη Μελίνα, πρώτη φορά το ακούει, ότι εδώ αυτός ο χώρος περνάνε τόσο όμορφες στιγμές τα παιδιά μας. Η μία αίθουσα θα πάρει το όνομα του Άλκη, θα την ονομάσουμε η Φωλιά του Άλκη, γιατί θέλουμε τα παιδιά μας εκεί να νιώθουν αγάπη και ζεστασιά. Είναι ο Αλκιβιάδης με έναν τρόπο ανάμεσά μας και χαιρόμαστε που υπάρχει μόνο αγάπη μετά από αυτό που συνέβη, μετά από μια φρικτή δολοφονία. Μόνο αγάπη. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω, να αφήσουμε τις διαφωνίες, τα μίση, να δώσουμε αγάπη, να δουλέψουμε όλοι μαζί για κάτι καλύτερο.